Ο πρώτος πανελλήνιος αγώνας αθλητικής αλληλείας Κυπρίνων πραγματοποιήθηκε στην πανέμορφη λίμνη Πλαστήρα από τις 14 έως τις 16 Ιουνίου. Συνολικά συμμετείχαν 45 ζευγάρια ερασιτεχνών ψαράδων, όλα μέλη ερασιτεχνικών σωματείων από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Είναι ο πρώτος αγώνας, ήταν πάρα πολύ δύσκολος να οργανωθεί. Πιστεύω να ξέρετε όλοι, να καταλαβαίνετε τι θα πει ο αγώνας. Πόσο δύσκολος είναι να οργανωθεί και για πρώτη φορά. Καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, οι συνθήκες υπήρξαν καλές, με μόνη εξαίρεση την πρώτη ημέρα όπου υπήρχε δυνατός αέρας. Τα περισσότερα ψάρια αλλιεύτηκαν τη δεύτερη ημέρα, ενώ σημαντικότερη στιγμή του αγώνα ήταν η απελευθέρωση όλων των θηραμάτων με τη λήξη του. Εμπνευστής αυτού του πολύ επιτυχημένου εγχειρήματος ήταν ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλλιεών Καρδίτσας Νικόλαος Πλαστήρας, που παρουσίασε μία άψογη διοργάνωση, την οποία όλοι μας ελπίζουμε να δούμε και του χρόνου. Και όλα δείχνουν πως πράγματι ο πανελλήνιος αυτός αγώνας Carp Fishing θα γίνει θεσμός.